αυτό, αυτό εδώ πέρα είναι που έλεγα πριν, ότι άμα κάνε κλικ το κοντίκι κάπου αλλού, βλέπεις, το ακολουθεί. Η λύση, η ιδέα τώρα είναι ότι πατάμε αυτό, κουνιέται και το αυτοκινητάκι ακολουθεί την πορεία. Ή το ανάποδο, κουνιέται το αυτοκινητάκι και αυτό διαγράφει την πορεία. Εντάξει, αυτό είναι το κομμάτι της HTML. Και έχει και JavaScript, άλλο είναι από αυτό. Η JavaScript χρησιμοποιείται για να παίρνει το server αυτός εδώ, τα δεδομένα από τους αισθητήρες και να κάνει χαρτογράφηση, να αποθηκεύει σε μια MongoDB, σε μια βάση δεδομένων, δεδομένα όπως είναι η θερμοκρασία, δεδομένα από τους αισθητήρες, αυτά τα που είπαμε για το αξελερόμετρο, τα HIPSZ, δηλαδή επιτάχυνση σε κάθε άξονα, να αποθηκεύει από, από την πηξίδα μοίρες σε κάθε άξονα, να αποθηκεύει από το γυροσκόπιο μοίρες ανασεκών περιστροφής, αν πήγε έτσι, αν πήγε έτσι, αν πήγε έτσι, ούτω καθεξής, να αποθηκεύει δεδομένα θερμοκρασίας από το θερμόμετρο. Όλα αυτά στέλνονται με μια βιβλιοθήκη της JavaScript που λέγεται Autobahn.js και χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που λέγεται WebSocket. Αυτό είναι ένα κομμάτι για προγραμματισμό του web και ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό. Και ένα τρίτο κομμάτι που έχει PHP δεν είναι στο web, είναι στο αυτοκινητάκι, είναι η λογική που κάνουν τα παιδιά που παίρνει δεδομένα από τους αισθητήρες sonar κτλ. Και τους δίνει... Ωραία, περιμένουμε. Ένα λεπτάκι να σου δώσω ένα μαχαιράκι να καθαρίσετε την κόλλη. Και φέρτε το εδώ να τη βάλω να ζεσταίνεται. Δουλεύει τέλεια. Λοιπόν, άμα θέλετε να μπείτε μετά στο αυτοκινητάκι αυτά που σας λέω για την PHP, να τα δείτε, αλλά χωρίς να πειράξετε κάποιο αρχείο, θα μπείτε μέσα σε Sage, ανοίξτε μια κονσόλα και θα μπείτε μέσα σε Sage με αυτήν εδώ την εντολή. SSH και ενώ root, παπάκι, την IP αυτή, όχι δεν αυτή, ποια είναι η IP του... Ωραία, παιδιά, λίγο να πω κάτι. Από χθες έχει γίνει μια αλλαγή στην IP για να συνδεόμαστε στο αυτοκίνητο. Είναι αυτή. Εντάξει, γιατί το έχουμε βάλει μασύρματο. Οπότε θα μπείτε με αυτή την εντολή. Δίνετε αυτή την εντολή στην κονσόλα. Το password είναι QWERTY. Και μπορείτε να μπείτε μέσα στο αυτοκίνητο και να δείτε τα αρχεία. Δείτε και το GitHub που σας είπα, εδώ. Άμα πάμε στο project, σας είπα για τα αρχεία, αλλά δεν σας είπα ότι εδώ δεξιά πάνω έχει τα issues. Αυτό ισχύει και για εσάς. Τα issues τι είναι, τα issues στην ουσία είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, κάποιοι μικροί στόχοι. Ωραία. Μην τα βλέπετε τόσο πολλά, είναι μικρό project. Παράδειγμα, εδώ που λέει Connect και Assembly New Sensors είναι αυτό που κάνουμε τώρα εδώ με τα παιδιά που συναρμολογούμε και προσταφερούμε πράγματα πάνω. Ωραία. Σε αυτό συμμετέχουν πρακτικά όλοι όσοι ασχολούνται με το hardware. Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς εννοείται. Εδώ που λέει Update PHP Driving Script, στην ουσία τι είναι, είναι η επέμβαση στον κώδικα της PHP που τρέχει στο Raspberry και παίρνει τα δεδομένα από τους αισθητήρες τους μεν και δίνει εντολές στα motor δε. Update εδώ. Following path είναι αυτό που σας έλεγα εσάς, να ακολουθείτε ποντίκι. Όταν κάνεις κλικ-κλικ, το αυτοκινητάκι να ακολουθεί το ποντίκι. Αν θέλετε μετά και εσείς να δείτε τη γραφική απεικόνηση που είδαν τα παιδιά πριν, πώς γίνεται αυτή τη στιγμή και αν σας ενδιαφέρει. Login issues. Εδώ θέλουμε να πάμε και να επέμβουμε σε αυτή τη σελίδα που είδατε, να βάλουμε ένα login, ένα username, password, για να μην μπαίνει οποιοδήποτε όπως τώρα και να το κουνάει το αυτοκινητάκι. Έτσι, λογικό, γιατί για φαντάζομαι αυτό να είναι ενεργοποιημένο και να μπαίνει κάποιος από την Κίνα για να το κουνάει. Save data with MongoDB. Εδώ πέρα τα δεδομένα που στέλνουν οι αισθητήρες και παίρνει ο απομακρυσμένος σερβερ τα αποθηκεύει σε μια βάση MongoDB. Δεν είναι σαν τις SQL βάσεις που έχετε μάθει. Έτσι, είναι NoSQL βάση, δεν έχει κάποια στάνταρ, κάποια στάνταρ μεγέθη πεδίων. Αυτή είναι η διαφορά των στάνταρ βάσεων SQL με τον NoSQL βάσεων. Αποθηκεύει λοιπόν τα δεδομένα αυτά τα οποία μπορεί να τα αξιοποιήσει μετέπειτα. Update mapping on the web. Στην ουσία είναι μια χαρτογράφηση βασιζόμενη στα δεδομένα που στέλνει η πλακέτα IMU, τις συντεταγμένες κτλ. Live streaming, επειδή και web camera streaming, τι γίνεται, έχουμε μια web camera, ενδεχομένως εάν τα καταφέρουμε να συνδέσουμε και την κάμερα επάνω στο αυτοκίνητο, να μας στέλνει είτε απλά live εικόνα του τι βλέπει, θα το βάλουμε από πάνω, ξέρω, θα την κολλήσουμε στην κάμερα, έτσι όπως κινείται να μας δείχνει τι βλέπει, ή ακόμα να αναγνωρίζουμε αυτό το software που σας είπα νωρίτερα,
Και εμπόδια, φυσικά εμπόδια, ας πούμε, ένα κύκλο, έναν άνθρωπο ή ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Τι άλλο. Και πιο κάτω είναι λίγο τα πιο hardwareικά που λέει update sketch of sonar. Είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά πίσω που αναβαθμίσανε το sketch που υπήρχε ήδη για τα sonar, το θερμόμετρο, και βάλανε ένα επιπλέον sonar εχθές. Sketch με IMD είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά. Αυτά. Α, και αυτό εδώ έγινε χθες. Μέχρι χθες συνδεόταν με καλώδιο και το, αυτό μαζί με το Wi-Fi επάνω, στην ουσία γίνονται από το, Μιχάλη, και στην ουσία συνδέθηκε σε έναν οποιοδήποτε access point που πούμε εμείς, σε ένα οποιοδήποτε SSID με password, αντί να είναι το ίδιο ένα access point και να συνδεόμαστε εμείς επάνω. Και αυτό το κάναμε γιατί πολύ απλά θέλουμε αυτό να έχει κάποιο είδους πρόσβαση στο ίντερνετ από ένα access point κανονικό όπως αυτό εδώ ας πούμε ή οποιοδήποτε άλλο, και να στέλνει δεδομένα στον απομακρυσμένο σερβερ. Αυτά τα δεδομένα τα οποία θέλουμε να αξιοποιεί για να κάνει τη γραφική απεικόνηση στο οτιδήποτε. Ένα φόντο, ένα κλικ, ένα... Δεν είναι καλά ανάλογα, σε θυμάτα να μετατοπίσεις και λίγα. Γι' αυτό λογικά θα είναι κοκαθαρισμένη η κίνηση ένα κακιστά. Τα περισσότερα οι περισσότεροι σένσορες δουλεύουν με εκατοστά. Οπότε μπορεί να τα παίρνει όπως είναι και να τα στέλνει. Να τα ξέρει. Εμείς θα υποθέσουμε ότι όταν θα δώσουμε εμείς να κάνουμε μια μετατόπιση μπροστά, και αυτή η μετατόπιση θα είναι και δηλαδή το 1-0, όπως θα μετατοπίσει στο μάτι μας κατά έτσι, θα είναι 3-0. Αυτό εσείς θα το συμφωνήσετε. Θα δούμε και πώς θα φύγει πρακτικά ουσιαστικά όταν το λειτουργήσουμε. Άρα εσύ έχει πάρει μια αναλογία. Ναι, αυτό λέω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα το πάρω σαν πίξελ. Απλά θέλει να το κάνει σε αναλογία ο άνθρωπος. Δηλαδή εσύ μπορεί να του στέλνει μέτρα, αλλά αυτός θα το κάνει αναλογικά σε κάποια κλίμακα. Απλά λογικά πότε εγώ θα το πάρω. Έτσι καλύτερα ακόμα δεν είναι κάτι να σκέφτεται κάτι, αλλά δεν το έχουμε φυξάρει. Δεν έχει γίνει σαν τάση. Οπότε το παίρνω εγώ σαν κύκευση, γιατί είναι δεν ξέρω. Μέτρα, πόδια, φαντάσματα. Δεν είναι. Πρέπει να το ανεβάσω, νομίζω είναι. Μια χαρή από σένα, μόνο εσύ είσαι για την PHP σήμερα. Ωραία. Πάρε τα αρχεία τοπικά που έχει. Είναι κάποιος συνδεδεμένος στο αυτοκινητάκι, άλλος εκτός από σένα. Τα έχεις κατεβάσει και τα βλέπεις τοπικά. Ωραία, αυτό τέλος. Δεν θέλω να συνδεθεί κάποιος άλλος, γιατί θέλουμε να το κλείσουμε λίγο. Παιδιά, λίγο, οι τέσσερις που ήρθατε σήμερα, θέλω το εξής. Αφού μπείτε στο GitHub, θέλω να πάτε και να κάνετε το εξής. Άμα πάμε εδώ στο Digiot.car, θα κάνετε copy αυτό εδώ το URL. Ωραία, στον υπολογιστή που, στους υπολογιστές που κάθεστε το Git, σαν πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο μέσα στην κονσόλα. Ωραία. Όποιος φέρει λάπτοπ να εγκαταστήσει για Windows, αν θυμάμαι καλά κάποιος μου είπε ότι θα φέρει με Windows, υπάρχει το Git Bus. Δηλαδή δεν είναι τίποτα, ψάξτε, εγκατέστησέ το. Και στην ουσία όταν το ανοίγετε, σας ανοίγει μια κονσόλα. Στην περίπτωση των PC εδώ θα ανοίγετε απλά μια κονσόλα απλή και θα δώσετε την εξής εντολή. Git κενό, clone κενό, θα κάνετε paste το URL που κάναμε copy από εδώ. Πρακτικά όταν το κάνουμε αυτό τι κάνει, κατεβάζει ένα φάκελο Digiot.car με όλα αυτά εδώ στον υπολογιστή μας τοπικά. Το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο για να μπορούμε να παρακολουθούμε τις αλλαγές που σας είπα νωρίτερα. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτό το πράγμα, αυτό το κάνουμε μόνο μία φορά, την πρώτη φορά που θα αρχίσουμε να δουλεύουμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, κάθε φορά πριν κάνουμε την οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να κάνουμε αυτή την εντολή git και ενώ pull και ενώ origin master, η οποία μας δίνει, ενημερώνει το φάκελο αυτό που έχουμε τοπικά στον υπολογιστή μας με όποιες αλλαγές έχουν γίνει από άλλους εντωμεταξύ. Κάθε φορά πριν κάνετε το οτιδήποτε και ανεβάστε, κάθε φορά που γράφετε έστω και μια γραμμή κώδικα, ένα κόμμα να αλλάξετε, αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές, έστω και αν είναι μία τόσο απλή, ή αν φτιάξετε ένα κενό αρχείο, και αυτό αλλαγή είναι, μέσα στην όλη δομή του φακέλου, η οποία είναι αυτή εδώ, φάκελος του Digiot.car με αυτούς τους υποφακέλους και τα αρχεία τους. Εάν κάνετε την οποιαδήποτε, πρωτού κάνετε λοιπόν την οποιαδήποτε αλλαγή, δίνουμε αυτή την εντολή, ενημερωνόμαστε για τις αλλαγές των άλλων
και αμέσως μας ζητάει τα στοιχεία σύνδεσης των GitHub, αυτά που μου δώσατε πριν, username και password. Αυτό γράφω εδώ κάτω. Αν θέλετε αυτά να τα σημειώνετε ίσως κάπου, γιατί μπορεί να μην τα θυμάστε. Έτσι. Αφού λοιπόν δώσουμε τα στοιχεία μας, κάνουμε τις αλλαγές που είπαμε, το κόμμα μας, την τελεία μας, ολόκληρη έκθεση, φτιάχνουμε ένα καινούριο αρχείο και δίνουμε την εντολή git, κενό add, κενό τελεία. Αυτό λέει στο GitHub ότι μεγάλε πάρε πλέον και παρακολούθα τις αλλαγές και εσύ και οι υπόλοιποι εκ νέου των αρχείων. Γιατί εγώ έκανα κάποια αρχεία καινούρια ή άλλαξα κάποια αρχεία, οπότε παρακολούθα και αυτά. Μετά, git κενό commit κενό μείον m, ένα μήνυμα σε εισαγωγικά με λατινικούς χαρακτήρες, είτε γκρίκλης είτε αγγλικά, γράφουμε ένα μήνυμα χαρακτηριστικό της αλλαγής που κάναμε. Παράδειγμα, έκανα αλλαγή στο τάδε αρχείο ή προσέθεσα την τάδε λειτουργία στο τάδε αρχείο, κάπως έτσι. Στα αγγλικά ή στα γκρίκλης, έτσι. Μετά, git κενό push κενό origin κενό master κάνει το ανέβασμα, δηλαδή κάναμε ενημερωθήκαμε για τις αλλαγές των άλλων. Κάναμε τις αλλαγές μας, βάλαμε και ένα μήνυμα για τις αλλαγές. Τα μηνύματα αυτά είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Παράδειγμα, τα παιδιά χθες που φτιάξανε τον κώδικα για το IMU και το φάκελο και τον κώδικα, το βάλανε μέσα, γράψανε σαν μήνυμα στο commit created sketch for IMU. Έτσι, καλό είναι να είναι και στα αγγλικά για να είμαι ειλικρινής, για να τα καταλαβαίνουν και άλλοι, γιατί στο GitHub μπαίνει όλος ο πλανήτης, έτσι. Είναι ελεύθερο αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις στοιχεία για να συνδεθείς, για να κατεβάσεις τον κώδικα και να κάνεις αυτό το clone, αλλά για να συνεισφέρεις πρέπει να είσαι μέλος και να σε έχει βάλει στην ομάδα του MyLactor, εγώ αυτό θα κάνω, να σε έχει βάλει κάποιος διαχειριστής. Λοιπόν, αφού λοιπόν γίνει αυτό το πράγμα και κάνετε τις αλλαγές, με το push ανεβαίνουν οι αλλαγές και μετά από λίγο, αν κάνετε ένα refresh τη σελίδα εδώ, θα δείτε τη φατσούλα εδώ πέρα τη δικιά σας και το username σας και το μήνυμα δίπλα στο φάκελο ή στο αρχείο που εσείς φτιάξατε. Εντάξει. Θέλω να κάνετε το εξής, να πάτε στους υπολογιστές όλοι και οι τέσσερις και να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία σε 5 λεπτά και να σας βάλω εγώ διαχειριστές, να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία θα την αφήσω στην οθόνη να τη βλέπετε, σαν τεστ να ανεβάσετε ένα χαζό αρχείο, δεν με νοιάζει το περιεχόμενό του, για να τη μάθετε και να τα σημειώσετε αυτά να τα έχετε. Εντάξει. Μόλις ξεκινήσω, τώρα ξεκίνησα τη διαδικασία, θέλω να μπείτε στα email σας που δηλώσατε στο GitHub όμως, δεν ξέρω ποια έχετε βάλει, να μπείτε λοιπόν στο mail που δηλώσατε στο GitHub και να κάνετε accept το invitation που σας έστειλα. Σε σένα ο Ματσένα. Ωραία, και σε σένα το έχω στείλει. Μαριέ. Βαγγέλη, και σε σένα το έχω στείλει. Λοιπόν, σε όλους σας έχω στείλει invitation. Το κάνετε accept. Και αφού το κάνετε accept το invitation, κάνετε την άσκηση που είπαμε με το GitHub.